Με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η ιστορία της πρωταθλήτριας του καλλιτεχνικού πατινά, Τόνια Χάρντινγκ, έρχεται ξανά στο προσκήνιο με την υποψήφια για τρία Όσκαρ ταινία «Εγώ η Τόνια». Η ταινία αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της συναθλήτριας και ανταγωνίστριάς της, Νάνση Κέρριγκαν. Η ζωή για την Τόνια ήταν πεδίο μάχης. Η αθλήτρια που απασχόλησε τα μίντια όταν το 1994 το όνομά της συνδέθηκε με τον τραυματισμό που υπέστη η συναθλήτριά της Νάνση Κέρριγκαν έρχεται στις μεγάλες οθόνες και μέσα της Μαργκότ Ρόμπι ζωντανεύει ξανά αυτή η σκοτεινή σελίδα του αθλητισμού με χιούμορ και κριτική διάθεση. You can't really distill people down to a six-second media soundbite. They're people, they have lives, and the way we portray them sometimes can destroy their lives. And I think in the film we kind of humanize them and kind of you see both sides of the story and just, I don't know, just don't be so quick to judge people, I guess. So this is the closest to a villain I've ever played. I hope people will love to hate her, though, and not hater, but it's everyone can feel what they feel. But I loved playing her. It was a great character. The haters always say, Tonya, tell the truth. There's no such thing as truth. Everyone has their own truth. Η ταινία «Εγώ η Τόνια» έφτασε μια ανάσα πριν τη μεγάλη βράβευση στο Φεστιβάλ του Τορόντο και από εκεί η καριέρα της μετράει 25 βραβεύσεις και περίπου 77 ακόμα υποψηφιότητες. America. They want someone to love. But they want someone to hate. I mean, come on! What kind of friggin' person bashes in their friend's knee? Who would do that to a friend? Stop that.